Κύριε Κουμουντούρο, είστε εκπαιδευτικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Λακωνίας. Πείτε μας καταρχήν για το άνοιγμα των λυκείων από την ερχόμενη Δευτέρα. Ναι. Την ερχόμενη Δευτέρα θα ανοίξουν με απόφαση του Υπουργείου τα λύκεια σε όλη την Ελλάδα. Για ακόμα μια φορά το Υπουργείο, εντελώς απροετοίμαστα και χωρίς οργάνωση, ανοίγει τα σχολεία σε περίοδο μεγάλης πανδημίας στην χώρα μας. Χωρίς να έχει ακούσει τις θέσεις και να έχει δεχτεί τις θέσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μια σειρά προβλήματα, επιμένει στην πολιτική της ατομικής ευθύνης των γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών, πιστεύοντας ότι έτσι θα αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα της διασποράς της πανδημίας. Είναι σίγουρο ότι δεν θα συμβεί αυτό και θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα και ήδη έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα με τα ατομικά τεστ, τα οποία εμείς λέμε ότι αυτά τα τεστ πρέπει να γίνονται οργανωμένα από την πολιτεία και με ευθύνη της πολιτείας μέσα στους σχολικούς χώρους, για να έχουμε στοιχεία κανονικά, γιατί τώρα υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται και με τον τρόπο που θα τα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και οι γονείς τα τεστ, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Το δεύτερο είναι ότι όλα τα μέτρα που είχαμε προτείνει για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία δεν εισακούστηκε κανένα. Συνεχίζουμε να έχουμε 25 τμήματα στις τάξεις, μικρές τάξεις, οι υλικά δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή στα σχολεία δεν έχουν φτάσει υλικά καθαριότητας και ατομικής προστασίας. Τα προβλήματα θα ενταθούν και θα μεγαλώσουν, πιστεύω. Προμηθευτήκατε το self-test, τράπη. Το προμηθεύτηκα. Το θέμα είναι ότι και όλοι θα το προμηθευτούν, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν στοιχείο και με τα προβλήματα που θα δημιουργήσει, γιατί και μπορεί να μην δηλωθεί του σωστά και να μην γίνει σωστά και οτιδήποτε άλλο. Επομένως, κατά την άποψή μας, θα ήταν θετικότατο το μέτρο αν αυτό το έκαναν οι υγειονομικές υπηρεσίες. Για να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και απόδειξη το τεστ. Για την περίοδο της τηλεκπαίδευσης, την πρόσφατη, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή, τι έχετε να μας πείτε στα λύκεια? Κοιτάξτε να δείτε, η τηλεκπαίδευση δεν είναι μόνιμο μέτρο στην εκπαίδευση. Έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά φέτος, υπάρχουν πάρα πολλά κενά διαμαθησιακά στους μαθητές και θα είναι σοβαρό πρόβλημα στο επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερα στις πρώτες τάξεις του λυκείου ή του γυμνασίου ή του δημοτικού, τα παιδιά δεν πήγαν καθόλου σχολείο, στο καινούργιο του σχολείου. Επομένως, αυτά τα κενά το Υπουργείο δεν έχει φροντίσει ήδη ακόμα να έχει σχέδιο πώς θα τα αντιμετωπίσει την καινούργια χρονιά. Εμείς επιμένουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί ένας μεγάλος αριθμός μαθητών θα βρεθούν στην κερκίδα και όχι στην τάξη πλέον. Το σχολείο δεν το έχουν γνωρίσει. Πέρα τα προβλήματα που δημιούργησε η τηλεκπαίδευση στα παιδιά της τρίτης ηλικίου, συν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Δεν έχουν σχεδιαστεί δηλαδή να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την πανδημία, παρότι υπάρχουν μελέτες επιστημονικές και προτάσεις από την Ομοσπονδία και τα σωματεία των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα για την τρίτη ηλικίου, τι έχετε να μας πείτε? Η τρίτη ηλικίου θα πάει με την πλάτη στον τοίχο στις εξετάσεις. Είναι πρόβλημα, γιατί οι εξαποστάσεις ως εκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση που μπορεί να προετοιμάσει παιδιά για τις πανελλήνιες εξετάσεις και επομένως θα είναι μια χρονιά δύσκολη και εμείς έχουμε ζητήσει να μην ισχύσει το μέτρο της ενιαίου βαθμού πρόσβασης στα πανεπιστήμια φέτος, να μην μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών στα πανεπιστήμια με βάση τις προτάσεις των σχολών και να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να μπορέσουν φέτος να ανταποκριθούν στη διαδικασία αυτή των πανελλήνιων εξετάσεων και να πάνε στο πανεπιστήμιο κατά όπως πρέπει. Κύριε Σταμάτη, είστε εκπαιδευτικός, είστε πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΤΕΔΗ Λακωνίας. Πείτε μας καταρχήν για το άνοιγμα των λυκείων από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα ανοίγουν τα λύκεια της χώρας, τη στιγμή που βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη πανδημία, στη μεγαλύτερη έξαρση. Δυστυχώς ανοίγουν τα σχολεία με ευθύνη αποκλειστικά των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονιών. Δηλαδή, βάζουν σε εμάς να κάνουμε τα τεστ μόνοι μας. Τα τεστ, όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή πήγα και προμηθεύτηκα το rapid test, αυτά που πρέπει να κάνουμε και είμαστε χωρίς να ξέρουμε να τα κάνουμε ή κατά πόσο θα δηλώσει ο κάθε γονιός ή ο μαθητής και την αλήθεια της εξέτασης. Αυτό είναι υπόθεση αποκλειστικά του ΕΟΔΗ που έπρεπε, όπως έχουμε ζητήσει και εμείς σαν εκπαιδευτικοί, μία μέρα σε κάθε λύκειο να πηγαίνει το ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να παίρνει κανονικά rapid test σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές και επίσημα να καταγράφονται τα αποτελέσματα. Εμείς πάμε, ανοίγουν τα σχολεία χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, κανένα μέτρο. Έχουμε πει να γίνουν εμβολιασμοί κατεξαίρεση των εκπαιδευτικών. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε αυτό το θέμα.
να μειωθούν ο αριθμός μαθητών ένα τμήμα. Ούτε αυτό. Είναι με κανένα μέτρο τίποτα. Πάμε σαν να είμαστε οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, σαν να είμαστε αναλώσιμοι. Με δεδομένο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή, σας είπα, βρισκόμαστε σε ρεκόρ κάθε μέρα, το ένα ρεκόρ πάμε μετά το άλλο, ως προς τα κρούσματα και τους θανάτους. Δυστυχώς, η πολιτεία δεν κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Πείτε μας για την τρίτη λυκείου, γιατί είστε εκπαιδευτικός στην τρίτη λυκείου, έτσι. Ναι. Η τρίτη λυκείου γίνανε μάλιστα, μέσω πανδημίας γίνανε σοβαρότατες αλλαγές που πιάνει η τρίτη λυκείου από φέτος μάλιστα, συγκεκριμένα. Αδιέρωσα την ελάχιστη βάση εισαγωγής στις σχολές, με αποτέλεσμα, με τις εκτιμήσεις που γίνονται από τους ειδικούς, να έχουμε φέτος 25 με 30.000 λιγότερους εισακταίους. Και αλλάζει μάλιστα και ο τρόπος που δήλωσης του μηχανογραφικού. Οι μαθητές δηλαδή θα μπορούν να δηλώσουν λιγότερες σχολές. Αυτά γίνανε μέσω πανδημίας. Όπως επίσης για τις άλλες τάξεις θα έχουμε εξετάσεις από τράπεζα θεμάτων που εισήχθη τώρα πάλι μέσω πανδημίας. Τα παιδιά είναι 2 χρόνια έξω από τα σχολεία. Και η πολιτεία κοιτάζει να παίρνει μάλιστα μέτρα εναντίον των παιδιών, να τα εξοδώσει. Δυστυχώς να και στην πόλη μας εδώ της Πάρτη, από τις 3 σχολές που υπάρχουν, οι 2 κλείνουν. Με μαθηματική ακρίβεια έχουμε κάνει τους υπολογισμούς μας όλους, θα κλείσουν. Μία μόνο σχολή θα έχει εισακταίους και μάλιστα μειωμένο αριθμό, η σχολή φυσικοθεραπείας. Αυτά είναι στοιχεία πραγματικά. Λυπάμαι πολύ που οι επίσημοι φορείς της πόλης, π.χ. Δημοτική Αρχή και άλλοι φορείς, δεν έκαναν τίποτα για αυτό το θέμα να προστατέψουν τις σχολές της πόλης μας. Κύριε Γεωργόπουλε, είστε εκπαιδευτικός, είστε γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Λακωνίας. Πείτε μας για την επανέναρξη των μαθημάτων στα Λύκεια. Λοιπόν, ξεκινάνε τα μαθήματα την Δευτέρα. Δυστυχώς δεν ξεκινάνε με τους όρους που ζητάμε εμείς ως εκπαιδευτικό κίνημα και εμείς εδώ ως ΕΛΜΕ, αλλά και η ΕΛΜΕ κεντρικά που έχει ζητήσει. Ξεκινάνε τα μαθήματα με τους ίδιους όρους, και χειρότερους θα έλεγα, με τους οποίους κλείσαν τα σχολεία. Όταν έχουν κλείσει και το Νοέμβρη και το Φλεβάρι, τη δεύτερη φορά. Δυστυχώς οι υγειονομικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν ένα τέτοιο άνοιγμα που δεν είναι εξασφαλισμένο, εξάλλου και στην Επιτροπή των Ειδικών. Υπήρχε μια ισχυρή πλειοψηφία, μια ισχυρή μειοψηφία μάλλον, η οποία ήταν κατά του ανοίγματος των σχολείων. Εμείς τέλος πάντων ζητάμε το άνοιγμα των σχολείων να γίνει με τους όρους τους σωστούς, δηλαδή με αρέωση των μαθητών στο τμήμα, να μην είναι οι 20, 22, 25, 27 που υπάρχουν τώρα, να υπάρχουν 15 μαθητές, να υπάρχει το κυλιόμενο ωράριο, δηλαδή όπως ήταν πέρυσι, στην πρώτη καραντίνα, τις μισές μέρες το ένα μέρος του τμήματος, τις άλλες μισές το άλλο μέρος του τμήματος. Και φυσικά τα τεστ, και έρχομαι τώρα και στο self-testing που γίνεται τώρα, θα ξεκινήσει από Δευτέρα, σίγουρα είναι κάτι θετικό, αλλά από μόνο του δεν λέει τίποτα. Αφενός μεν γιατί μετακυλεί την ευθύνη στους γονείς, στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υπάρχει μια εποπτεία από κάποιο κεντρικό φορέα, ο οποίος θα κατευθύνει, θα καταγράφει και θα τροποποιεί κάποιες αστοχίες και ατέλειες του συστήματος. Και από την άλλη, θα πρέπει αυτά τα self-testing να συνοδεύονται από το μοριακό τεστ, δεν μπαίνω τώρα σε χωράφια των ειδικών, αλλά για να είναι πιο εξασφαλισμένοι οι μαθητές μας και ιδιαίτερα αυτοί τώρα της τρίτης λυκείου που θα έχουν μπροστά τους σε 2 μήνες πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισμένοι, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Και έρχομαι στο κομμάτι των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν εμβολιάζονται οι εκπαιδευτικοί. Ακόμα και τα ειδικά σχολεία που είχαν πει από το Γενάρη ότι θα προταχθούν οι εκπαιδευτικοί στον εμβολιασμό, δεν έχουν προταχθεί, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σε εμάς γίνεται ο εμβολιασμός από τα περισσεύματα. Δηλαδή όσοι δεν παρουσιάζονται από κάποιες άλλες κατηγορίες, υγειονομικούς, ένστολους, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, τα περισσεύματα διατίθενται στους εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, έχει φτάσει στην ηλικία των γεννηθέντων το 1963. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι είναι ελάχιστη. Είναι ελάχιστη. Κύριε Γεωργόπουλε, έχουν γίνει απαιτούμενες ενέργειες ή απολυμάνσεις για την επανέναρξη των μαθημάτων?
Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό είναι θέμα του Δήμου. Φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει. Αν και νομίζω ότι η απολύμανση θα πρέπει να γίνεται διαρκώς. Όχι μόνο πριν, τώρα που είναι κλειστά τα σχολεία, αλλά και όταν ανοίξουν. Δηλαδή, δεν κάνουμε την απολύμανση σήμερα που είναι Παρασκευή για να υποδεχτούμε τους μαθητές τη Δευτέρα. Θα πρέπει να γίνεται και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Εντάξει, υπάρχουν αντισηπτικά στα σχολεία. Υπάρχουν όχι σε όλα τα σχολεία. Δεν υπάρχει επαρκές καθαριστικό προσωπικό. Δεν υπάρχει επάρκεια καθαριστικού προσωπικού. Ας ελπίσουμε ότι βοηθάει τώρα και ο καλός καιρός που θα είναι ανοιχτά τα παράθυρα. Όμως οι υγειονομικοί όροι με τους οποίους ανοίγουν τα σχολεία μεσούντος του τρίτου κύματος της πανδημίας δεν είναι οι καλύτεροι. Πείτε μας και δύο λόγια για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό? Προφανώς είναι δύσκολο για αυτά τα παιδιά. Έχουν χάσει, είναι εκτός σχολείου τουλάχιστον περίπου 5 μήνες. Έχουν τις αγωνίες τους. Έχουν βέβαια και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία αποκλείει, εν πάση περιπτώσει, αρκετούς μαθητές, χιλιάδες μαθητές, ανάλογα τώρα, οι εκτιμήσεις είναι από 16 έως 27.000 πανελλαδικά, ανάλογα με το ποια βάση θα επιλεγεί, με το ποιο ποσοστό βάσης θα επιλεγεί. Το οποίο είναι κάτι που ευνηδίασε τους μαθητές. Δηλαδή, ισχύει τώρα και σε δύο μήνες τα παιδιά δίνουν εξετάσεις. Είναι δύσκολες συνθήκες για τα παιδιά. Είναι, δηλαδή, θα έπρεπε αυτό το μέτρο να αποσυρθεί και ζητάμε φυσικά να αποσυρθεί αυτό. Επιπλέον, αυτό επηρεάζει και τα πανεπιστήμια της πόλης μας. Της Πελοποννήσου θα κλείσουν αρκετά τμήματα από τα πανεπιστήμια της Πελοποννήσου και από τα πανεπιστήμια που είναι στην πόλη μας. Γνωρίζουμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Όχι, πιο συγκεκριμένο, γιατί λογικά αυτό θα φανεί όταν θα γίνουν και οι δηλώσεις, οι προτιμήσεις των υποψηφίων στο μηχανογραφικό και βασικά να ξέρουμε και τις βάσεις που θα κοιμανθούν. Αλλά όταν ανεβαίνουν οι βάσεις, είναι λογικό να αποκλειστούν κάποιοι μαθητές, κάποιοι υποψήφοι μάλλον για τα πανεπιστήμια τα δικά μας.